Κυρίες και κύριοι, και πάλι καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει θέμα» και απόψε όντως υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, διότι καλεσμένοι μας εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι νέοι οι οποίοι θα μας δώσουν το ρεπορτάζ, ή αν θέλετε, πώς είδαν οι νεολαίοι τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, και θα δούμε τι θα μας πούνε και για τον ανασχηματισμό και τι περιμένουν από την κυβέρνηση και γενικά πώς είδαν όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τους καλεσμένους μας. Εκ δεξιών μου ο Θωμάς Καντερές. Καλησπέρα. Έχετε, είσαστε απόφυτος ΤΕΗ Διοίκησης και Οικονομίας. Τυχερός ή άτυχος? Με βάση τις σημερινές υπάρχουσες συνθήκες στο περιβάλλον χώρο εργασίας, είμαι τυχερός. Είστε τυχερός. Λοιπόν, ακολουθεί η Δεσποινής Μαρία Κυπριώτη, απόφοιτη από το ΤΕΗ Αθηνών, έτσι? Ναι. Τυχερή ή άτυχη? Τυχερή θα έλεγα. Μάλιστα. Εργάζομαι στην οικογενειακή επιχείρηση, οπότε τυχερή. Αισθάνεστε μια χαρά? Ναι. Μια χαρά δεν αισθάνομαι, αλλά γιατί βλέπω γύρω μου το προβληματισμό που υπάρχει, ναι, στους νέους ανθρώπους, και προβληματίζομαι σαφώς. Είστε θυμωμένοι? Πάρα πολύ. Λοιπόν, και ο Νίκος Κούτρας, απόφυτος πολιτικών επιστημών. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί, τυχερός. Είστε τυχερός, ναι, ναι, ναι. Αλλά και πολύ θυμωμένος. Αρκετά, προσπαθώ να μην το δείχνω μόνο. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Και φυσικά στην εκπομπή η Λένα Εσημάτη, η οποία εδώ και δύο περίπου εβδομάδες μετέχει στην εκπομπή. Καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, εκ νέου. Εκ νέου. Το Δελτίο Ειδήσεων δεν είχαμε σπουδαίες εξελίξεις. Είμαστε όμως σε μία εγρήγορση. Βέβαια, διότι περιμένουμε πολλά πράγματα. Περιμένουμε πάρα πολλά. Προκόπη, είναι έντονη φημολογία για το ποιος αναλαμβάνει και τι στο νέο κυβερνητικό σχήμα που περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να πούμε, Προκόπη, ότι σοβαρές κατηγορίες και μάλιστα χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απευθύνουν στον Πρωθυπουργό οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είχαμε σχολιάσει στο Δελτίο Ειδήσεων τον κύριο Σαμοήλη ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε το χειροκρότημα των βουλευτών. Ωστόσο, όμως, έχουμε και κάποια σκληρά λόγια. Πάντως, τους ευχαρίστησε με όλη τη σημασία τη λέξη ο Πρωθυπουργός. Έβαλε και το χέρι στην καρδιά, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Πειρά, λοιπόν, εξαπέλυσε η Βάσο Παπανδρέου. Θύμισε Μπάρακ Ομπάμα. Να πούμε ότι πειρά εξαπέλυσε η Βάσο Παπανδρέου, η οποία του είπε χαρακτηριστικά: Πρόεδρε, πρέπει να αλλάξουν πολλά και πρώτος πρέπει να αλλάξει εσύ. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να λειτουργείς με παρέες, είπε η κυρία Παπανδρέου. Να πούμε τώρα ότι τα μεσάνυχτα της επόμενης Τρίτης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση που πρόκειται να ανακοινώσει εντός επόμενων ώρων. Της επόμενης Τρίτης. Της Τρίτης που μας έρχεται. Μάλιστα, σήμερα έχουμε Παρασκευή, Πέμπτη. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Έτσι ακριβώς, γιατί άλλα Τρίτη περιμέναμε χθες και άλλα έγιναν σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ανέφερες κάτι για την κυρία Βάσο Παπανδρέου. Η κυρία Βάσο Παπανδρέου έχει βαριά ιστορία στο ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να πούμε για όσους θυμούνται το ξενοδοχείο Πεντελικών. Τότε η κυρία Παπανδρέου ήταν, αν θυμάμαι καλά, επί του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, και τότε είχε δημιουργήσει ένα κλίμα περίεργο μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά άλλες οι εποχές εκείνες και άλλες οι εποχές. Είναι όμως το κλίμα περίεργο Προκόπη μέσα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε και τις δύο παραιτήσεις που είχαμε σήμερα με το καλημέρα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις, κύριοι μου και δεσποινείς μου. Αυτές είναι οι εξελίξεις, τις γνωρίζετε, έτσι. Αν και πιστεύω ότι είστε ενεργά μέλη κομμάτων. Όχι, εγώ δεν είμαι ενεργό μέλος κομμάτων. Mm-hmm. Γενικά απέχω από την κομματική δραστηριότητα, θεωρώ. Με τη θέλησή σου απέχεις. Με τη θέλησή μου απέχω. Μάλιστα. Mm-hmm. Εσείς? Και εγώ το ίδιο με το Θωμά, απέχω. Θεωρώ ότι δεν με αντιπροσωπεύει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν σας αντιπροσωπεύει. Ναι, ναι. Έτσι. Νίκο, εσύ... Εντάξει, από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά επέλεξα κι εγώ να μείνω στάσιμος. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή δεν εμπνέομαι πλέον από κάτι, δυστυχώς. Μάλιστα. Αν το εξετάσουμε γενικότερα το γεγονός, όπως βλέπουμε, είναι τεράστια η ανεργία, για παράδειγμα.
Και η ενεργεία δυστυχώς χτυπάει πρώτο σε εμάς. Παρά το ότι και οι τρεις μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε τυχεροί και έχουμε απορροφηθεί κάπου στην αγορά εργασίας, αλλά δεν υπάρχει λόγος, κύριε Κύρο, και δεν δίνονται και κίνητρα γενικότερα σε νέους, σε όλο το κοινωνικό φάσμα της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Δεν υπάρχουν κίνητρα γενικώς. Οπότε, αλλά η επιλογή μου είναι να κάτσω λίγο στάσιμος. Αναφέρθηκε στο θέμα της ανεργίας. Είναι αυτό που πλήττει τους νέους και όχι μόνο. Έτσι, εδώ και τα Ιόνια σήμερα αυτό θέλω να πω. Μα πόσο γνωρίζω ότι διαβάζω, τα Ιόνια νησιά είμαστε δεύτεροι. Διαβάζω σήμερα, έτσι. 15,9 ανέβηκε η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως είπες πολύ σωστά, Λένα, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο αριθμός των απασχολούμενων το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε 4.194.000 περίπου και των ανέργων 792.601. Σύμφωνα με τα στοιχεία. Ναι, αυτά είναι τα όλοι πιστεύουν, όλοι τα πιστεύουν ότι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Σίγουρα, και να υπογραμμίσουμε σε αυτό ότι οι περιοχές που κλείδονται από το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά. Και δεύτερα είναι τα Ιόνια νησιά. Λοιπόν, ο λόγος στην Λένα. Εγώ ήθελα να μου πούν τα παιδιά Προκόπη, αν όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα υπάρχει ένας αναβρασμός την τελευταία εβδομάδα ή δύο τελευταίες μέρες, οι πιο κρίσιμες, απασχολούν τους νέους, ενδιαφέρονται οι νέοι να ανοίξουν την τηλεόραση και να δουν πολιτικά τι συμβαίνει στη χώρα. Και να ξεκινήσω με τον Νίκο. Πιστεύω ότι σίγουρα ενδιαφέρει τους νέους, δεν το συζητά αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει συνειδητοποιηθεί από την νεολαία ότι εμείς ούτως ή άλλως μαζί με τα παιδιά είμαστε το αύριο αυτής της χώρας. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί εχθές, για παράδειγμα, στην πλατεία Συντάγματος που έβλεπα στην τηλεόραση, ήταν κατάμεστη περισσότερο από νέα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προβληματισμός, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και αν θέλετε, ο νέος άνθρωπος υποδηλώνει και την αλλαγή. Αυτή είναι μια πραγματική αλλαγή. Όταν θα βγουν μπροστά, νέοι άνθρωποι. Νέα παιδιά και απλώς κόσμος χωρίς χρώμα. Ακριβώς. Μα το ζήτημα είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι θα πρέπει να υπερκεράσουμε τα κομματικά συμφέροντα και να βγει μπροστά το εθνικό συμφέρον. Δηλαδή, αυτό που δεν είδαμε, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες. Εξαιτίας κάποιων καρικλοκενταυρικών διαθέσεων, κάποιων εγωισμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται, είναι δηλαδή κάτι εντελώς περιττό, καταλήξαμε στο να πάμε σε ένα ανασχηματισμό, μια ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή τύχες και Γιάννη τύχα πάντα. Δεν υπάρχει κάποια λύση. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει πραγματική ομοψυχία και εθνική ενότητα για την πατρίδα μας, επίλυση στο πρόβλημα δεν πρόκειται να δοθεί, κατά την άποψή μου πάντα. Όλα αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό σήμερα, αλλά και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σας επηρέασαν, σας άγγιξαν? Όχι, σας ακούμπησαν. Δεσποινής. Θεωρώ ότι όχι, δεν με ακούμπησαν, γιατί ο καθένας κοιτάζει το κομματικό του συμφέρον. Δεν κοιτάζει πώς θα πάει μπροστά η χώρα και πώς θα λύσει τα προβλήματά μας. Είναι κοντά στο λαό, τους βλέπετε κοντά στο λαό, κοντά στους ανθρώπους, στην καθημερινότητά τους. Το θέμα είναι να είναι στην καθημερινότητά τους όντως, όχι ψεύτικες υποσχέσεις και προτάσεις που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Εμένα αυτό μου κάνει... Το θέμα είναι να δοθεί μια πραγματική λύση στο πρόβλημα. Με τα λόγια δεν δίνεται κάποια λύση. Είναι αυτό που λέμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, κατ' ουσίαν. Αλλά και πάλι, αυτό τώρα που σωστά επισημάνατε, αν είναι κοντά στο λαό, ωραία, κάνουν διαγγέλματα. Γιατί δεν τα κάνουν από μπαλκόνι? Δημοκρατία δεν έχουμε. Να βγουν σε ένα μπαλκόνι. Γιατί πάνε, ας πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Ζάπιο, απομονωμένοι κάπου? Δηλαδή, φοβούνται κάτι? Να βγουν στο λαό. Κοιτάξτε, το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο για τους πολιτικούς και ιδιαίτερα για τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό λέω, ακριβώς, επειδή δεν μπορούν πλέον, ούτως ή άλλως βέβαια, υπάρχει μια κατεστημένη κατάσταση η οποία δεν ήταν ποτέ κοντά στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μας. Πολύ περισσότερο τώρα. Πώς να είναι όταν βλέπετε ότι στην πλατεία Συντάγματος και σε κάθε πλατεία όλων των περιοχών της Ελλάδος γίνεται ένας μικρός πανικός, όπως και εδώ και στην Κέρκυρα, στην πλατεία Δημαρχείου. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Καταρχήν θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Θωμάς Καντερές, είστε από εδώ, από Κέρκυρα? Δεν είμαι από Κέρκυρα, όχι. Δεν είστε. Είμαι γεννημένος Αθήνα, απλά μένω στην Κέρκυρα τα τελευταία 10 χρόνια. Α, έχετε πάρει και την νοοτροπία του Κερκυραίου, έτσι? Όχι, δεν την έχω πάρει. Όχι, που είναι κάτι κακό η νοοτροπία του Κερκυραίου. Απλά κρίνοντας και βλέποντας, προτιμώ να σκέφτομαι με τον δικό μου τρόπο και να απορροφάω μόνο τι θεωρώ εγώ πολύτιμο.
Και τι θεωρείς εσύ πολιτική? Βασικά, να υπογραμμίσω αυτό που ήθελα, ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκαν οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο κ. Νασιώκας και ο κ. Φλωρίνης. Mm. Θεωρώ ότι οι παραιτήσεις δεν είναι λύση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την κυβέρνηση. Θέλουμε άτομα τα οποία να παλέψουν, να βγουν μπροστά και με εναλλακτικές λύσεις, εφόσον βγαίνει τόσος κόσμος στις πλατείες και λέει έξω το μνημόνιο. Δεν έχω ακούσει όμως ποτέ από κανέναν μέχρι στιγμής μία εναλλακτική λύση, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, okay, το μνημόνιο φεύγει, κύριε. Τα λεφτά δεν τα παίρνουμε τις πέμπτες δόσεις. Ποιος θα πληρώσει μισθούς και συντάξεις σε ένα μήνα που το κράτος δεν θα έχει να πληρώσει? 15 του μηνός δεν υπάρχουν. Τελειώσανε, στερέψανε τα χρήματα. Εάν δεν μας βοηθήσουν, τέλος πάντων, βοήθεια, χέρι βοηθείας μας έχουν προσφέρει. Εμείς δεν την. Ακριβώς. Και επίσης και εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που βγαίνουν και λέγονται. Και και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπακοσταντίνου και και η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Γιατί? Γιατί 18 μήνες βρισκόμαστε στο μνημόνιο. Εάν κάναμε από την αρχή το 2% από αυτά που μας ζητήσανε στην αρχή, δεν θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και να συζητάμε πιο άγρια μέτρα λιτότητας. Αυτό θεωρώ. Ότι αν είχαμε κάνει, μας ζητήσανε 10 πράγματα, δεν είχαμε κάνει τα 2 τουλάχιστον και δεν καθυστερούσαμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, ο νέος αυτή τη στιγμή, εσείς, που δεν είναι μόνο η Μαρία και ο Νίκος, που φαντάζομαι είσαστε φίλοι, δεν ξέρω αν είσαστε φίλοι, με άλλα παιδιά που συναναστρέφεσαι. Τι λένε, κουβεντιάζετε για τις εξελίξεις πολιτικές ή σας αφήνουν αδιάφορα? Καθημερινώς όλα αυτά. Καθημερινώς. Γιατί, γιατί μας αφορά και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, το ότι εμείς σαν νέοι άνθρωποι, π.χ. εγώ είμαι 28 χρονών, και ο Νίκος, που είμαστε η ίδια γενιά. Η γενιά αυτή λοιπόν πρέπει να κάνει κάποια οικογένεια. Πρέπει να δημιουργήσει το δικό της μέλλον. Και δυστυχώς όλη αυτή η οικονομική κρίση και ύφεση μας χτυπάει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον μας, να φτιάξουμε το μέλλον μας. Είναι κάτι που είναι, μπορεί να ακούγεται έτσι απλό, αλλά είναι πολύ βαθύ, δύσκολο είναι πολύ να το αποδεχτείς. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις σπουδάσει σε ΤΕΗ διοίκηση και οικονομίας. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δουλεύεις στο αντικείμενο της δουλειάς σου ή... Όχι, δεν δουλεύω στο αντικείμενο. Δουλεύω σαν εποχικός. Έψαξες να βρεις το αντικείμενο της δουλειάς σου? Είχα ψάξει στην αρχή, αλλά οι συνθήκες και οι δουλειές που είχα βρει δεν με αντιπροσωπεύανε. Δεν είχα δηλαδή προοπτικές εξέλιξης. Μάλιστα. Όχι ότι στο πόστο που είμαι έχω, απλά τουλάχιστον βγάζω κάποια χρήματα και μπορώ και συντηρούμε κάπως καλύτερα. Μαρία, εάν εσύ φαντάζομαι έχεις, δουλεύεις στην οικογενειακή επιχείρηση, έτσι, της μητέρας σου ή του πατέρα σου, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, εάν δεν είχαν οι δικοί σου αυτή την οικογενειακή επιχείρηση, που είσαι τυχερή και δουλεύεις τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα έψαχνες για δουλειά κάτι άλλο ή... Θα ήσουν και εσύ σε πλατείες και δεν ξέρω τι... Στις πλατείες μπορώ να είμαι και τώρα που... Είσαι τώρα στην πλατεία? Κάποιες φορές ναι, έχω πάει. Όταν λέω στην πλατεία, όχι στο ληστό. Όχι. Ναι, έχω ψάξει στην αγορά εργασίας, γιατί είχα ψάξει και στη Θεσσαλονίκη παλιότερα που δούλευα. Συνθήκες ήταν άθλιες, δουλεύαμε το 12ωρο, φυσικά όχι με τα χρήματα που έπρεπε να παίρνουμε. Πολλές ώρες, λίγα τα χρήματα και το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο το να δουλεύεις τόσες ώρες, να προσπαθείς να δώσεις τα πάντα και να ζητάς χρήματα από τους γονείς να πληρώσεις το ενίκιο. Γι' αυτό επέστρεψα στην Κέρκυρα. Ένας λόγος που επέστρεψα στην Κέρκυρα ήταν και αυτός. Ότι δεν δεχόμουν από τους γονείς μου να με βοηθούν όλα από τη στιγμή που δούλευα. Και δούλευα. Δηλαδή, αν είχες αυτή τη στιγμή απέναντί σου τον Πρωθυπουργό, και όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, για να μην τα βάζουμε όλα και να τα ρίχνουμε στον Πρωθυπουργό, αλλά και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Ναι, αλλά κυρίως αυτοί οι δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα. Οι δύο μεγάλοι πρόεδροι των κομμάτων, ο ένας είναι αρχηγός. Τι θα του έλεγες, διότι όλα αυτά τα παλιά έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Τι θα έλεγες, όχι όμως να τους ακούς προεκλογικά, γιατί εάν τους ακούσες και τους μπορεί ενδεχομένως να τους ακούς και προεκλογικά, τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, θα είσαι ευτυχισμένη. Ψεύτικες υποσχέσεις. Ναι, τι θα έλεγες?
Θα έλεγα ότι απαιτώ να βρουν μια λύση στο πρόβλημά μας και ιδίως στην ανεργία που μας στερεί τα όνειρα. Mm-hmm. Γιατί με τα περισσότερα παιδιά που μιλάω, μιλούν για να φύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, το μόνο που σκέφτονται είναι αυτό. Το πώς θα φύγουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή, για να μπορέσουν να κάνουν όνειρα για το μέλλον. Γιατί εδώ δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Τα περισσότερα παιδιά σπουδάζουν, δουλεύουν, έχουν στερηθεί τα πάντα οι γονείς τους για να επιτύχουν κάτι. Και στο τέλος παίρνουν ένα χαρτί το οποίο δεν βρίσκουν δουλειά, δεν χρησιμεύει σε κάτι. Να, λένε. Πάντως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπαν και τα παιδιά, το είπε και ο Θωμάς, ότι είναι νέοι και ότι είναι αβέβαιο το μέλλον τους. Δηλαδή, δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο όσον αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση, ακόμα και για οικογένεια, έτσι, δεν είναι, ναι, Νίκο? Ναι, 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 εγώ συμφωνώ απόλυτα με το ότι είπε και ο Θωμάς, αλλά και η Μαρία. Πραγματικά είμαστε τρομοκρατημένοι, δηλαδή, και να πεις ότι είσαι σε μια ηλικία που σιγά σιγά πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι και το θέμα της οικογένειας, δεν μπορείς, γιατί δυστυχώς μας έχουν βάλει σε μια λογική του ότι καθημερινά ξεκινάει το πρωί και έχουμε, ας το πούμε, στο μυαλό μας ένα χαρτάκι και σημειώνουμε τι πρόκειται να ξοδέψουμε την ημέρα αυτή, πώς θα πάει η επόμενη, να κάνουμε το σταυρό μας και να παρακαλάμε το Θεό μη μας βγει καμιά αναποδιά, οπότε οικονομικά θα είμαστε πολύ περισσότερο επιβαρημένοι, αλλά πραγματικά, δηλαδή, όντως συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ με αυτά που είπε ο Θωμάς, ότι για το θέμα της οικογενείας, γιατί ας πούμε και σαν χώρα δεν ξέρω και αν έχει τονιστεί το γεγονός ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Δηλαδή, ναι, δεν μας δίνεται και κίνητρο να κάνουμε, ας πούμε, οικογένεια ώστε να αντιμετωπίσουμε και εκείνο το πρόβλημα. Αλλά παίρνοντας και πάσα από τη Μαρία, πραγματικά και από την ερώτηση που έκανε ο κύριος Κύρος, αν πραγματικά τους είχαμε μπροστά μας, εγώ αυτό που θα τους ζητούσα είναι, αν δεν το έχουν κάνει ποτέ, ας το κάνουν τώρα και να αγαπήσουν τη χώρα μας. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ας έχουν σαν προϋπόθεση και μέσα τους, σαν συνέστημα, την αγάπη προς τη χώρα μας, και από εκεί και πέρα θα πετούσα και εγώ ό,τι απαιτούσε και η Μαρία. Κάντε κάτι. Απλά. Δηλαδή, πολύ κόσμια και δημοκρατικά θα κάναμε μια κουβέντα, αυτά θα ζητούσα. Τίποτα παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε, φαντάζομαι, κορνιζάρει τα πτυχία σας, έτσι, ναι? Ναι. Κάθε βράδυ τα βλέπετε? Τα κοιτάτε, δηλαδή? Έχω βαρθεί να τα κοιτάω. Δηλαδή, κοιτάς το πτυχίο σου και λες, τι έκανα? Όχι, γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι, έχω ελπίδα. Ελπίζω. Μάλιστα. Και προσπαθώ ακόμα και τώρα να αποκτάω προσόντα όσο μεγαλώνω. Βασικά, όσο μεγαλώνεις, πρέπει να αποκτάς και προσόντα. Μάλιστα. Δεν πρέπει ποτέ να σταματάς. Και πάντα ελπίζεις, πάντα ελπίζεις κάτι καλύτερο. Κάποιος καλός άνθρωπος θα βρεθεί στη ζωή σου, είτε είναι αυτός ο εργοδότης, είτε είναι διευθυντής, είτε είναι οτιδήποτε, που θα εκτιμήσει αυτό που είσαι. Την αξία σου και θα σου δώσει μια ευκαιρία. Το θέμα είναι εσύ να καταλάβεις πότε θα είναι αυτή η ευκαιρία. Κατάλαβες. Εγώ φαντάζομαι, Μαρία, το βράδυ θα πηγαίνεις στο πτυχίο σου και θα ευχαριστήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, έτσι, που έφτιαξαν μια επιχείρηση, έτσι. Βέβαια, ναι. Και πάει καλά? Όπως όλες οι επιχειρήσεις, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Νίκο, εσύ? Εντάξει, και εγώ το έχω ξαναπεί κιόλας, ότι πάντα ελπίζω. Δηλαδή, δεν θα το βάλω ποτέ κάτω και πάντα πρέπει να έχω ελπίδα. Ειδικά πάντα πρέπει να ελπίζουμε. Στα λατινικά, doom, spiro, spiro, είναι πάρα πολύ... Ακριβώς, αυτό. Λοιπόν, μία ανωτελεία. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά ξανά κοντά σας. Εβδομαδιαία εκπομπή του Start εκτός κέντρου με το Τρίφωνα Βέργη. Αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουνίου, ζωντανά από τους Αγραφούς. Αδυνάτισμα στο Oxygen Plus. Με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους. Με σωστή διατροφή, χάρη στα υγιεινά, διαιτητικά γεύματα της My Secret Diet. Για εσάς που σας αρέσει η άσκηση, αερόβια άσκηση, vacuum move, power up, personal training, αλλά και για εσάς που θέλετε πιο ξεκούραστους τρόπους, θαλασσοθεραπεία, detox press, Lumicel, cavitation. Αδυνάτισμα στην Κέρκυρα σημαίνει Oxygen Plus. Κλείστε τώρα ραντεβού για δωρεάν σωματική αξιολόγηση. Όλοι μιλούν για πράσινη ενέργεια.
Τι σημαίνει όμως για μένα? Σημαίνει δεν πληρώνω πλέον τη ΔΕΗ, με πληρώνει. Σημαίνει μεγάλες αποδόσεις χωρίς δικά μου κεφάλαια. Neon Energy. Από την άδεια και τη χρηματοδότηση μέχρι την εγκατάσταση και τη συντήρηση πανελλαδικά. Neon Energy. Think Green. Καλέστε σήμερα στο 26 610 33 833. Χασαποταβέρνα ο George. Τα πιο φρέσκα ντόπια κρέατα, όλα με το κιλό. Επιλέγεις από μια μεγάλη ποικιλία κρεατικών, στο κόβουν επί τόπου, το ζυγίζουν και το ψήνουν. Και εσύ απολαμβάνεις τα καλύτερα ψητά, πολλά ορεκτικά και σαλάτες, αλλά και φαγητά κατσαρόλας. Όλα στις πιο χαμηλές τιμές και με επιπλέον έκπτωση για τους φοιτητές. Χασαποταβέρνα ο George. Στο νέο λιμάνι, ακριβώς απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα η Neon Energy σας προσφέρει χρηματοδότηση 100% και στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Neon Energy 100%. Καλέστε σήμερα στο 26 610 33 833. Κάτω από τον άκτορα πάνω στη θάλασσα στο Φαλιράκι με θέα μοναδική. Ψισταριά τα μπάνια τα Λέκου. Πολυφιλικό περιβάλλον, ολόφρυσκα ψητά και μια μεγάλη ποικιλία από μεζέδες. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Ψισταριά τα μπάνια τα Λέκου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 26610-31030. Ένα μπουκούνι από αυτό το μεζεδάκι. Και από εκείνο, αχ, και ένα μπουκούνι, μα δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω. Η ζωή είναι γεμάτη διλήμματα. Τυρόπιτες, μπουγάτσες και όλες οι σφολιάτες. Πρωτότυπα ολόφρεσκα σάντουιτς. Σπιτικά μεζεδάκια, κάθε μέρα διαφορετικά. Ποικιλίες, ιδιαίτερα προσεγμένες. Θεϊκό παγωτό δοδόνι και γρανίτες. Όλο το πάθος του καφέ σε ένα φλιτζάνι house brand. Μποκόνι. Coffee and snack στο Πεντοφάναρο. Μποκόνι. Η ζωή είναι γεμάτη απόλαυση. Ένα μπουκούνι απόλαυση ποτέ δεν είναι αρκετό. Για τον καθαρισμό και τη φύλαξη των χαλιών σας, η μοναδική πρόταση στην Κέρκυρα είναι το τάπιτο καθαριστήριο Αναστάσιος Αγιαδινός. Με πρωτοπορία στην εξέλιξη της τεχνικής. Καθαρισμός με οικολογικά προϊόντα. Ειδική απολύμανση των χαλιών. Σειρός καθαρισμός σε ειδικά χαλιά. Ασφαλισμένα με αστική ευθύνη προς τρίτους για την εργασία και φύλαξη, πάντα με τις πιο λογικές τιμές. Τάπιτο καθαριστήριο Αναστάσιος Αγιαδινός. Η 35χρονη πείρα μας εγγύηση τον καθαρισμό των χαλιών σας. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας σε όλο τον ομό με ένα τηλεφώνημα το 26610-24-948 και 26610-23-855. Μάρε Μπουτίκ Χοτέλ. Ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο μπουτίκ σας περιμένει. Δωμάτια και σουίτες σε ένα μοναδικό παιχνίδι χρωμάτων με θεματική διακόσμηση και σύγχρονες ανέσεις. Τόπο συνάντησης γευστικών απολαύσεων για την έξοδό σας ή τα επαγγελματικά σας γεύματα. Και τώρα, για όλους τους Κερκυραίους, στο Κορφού Μάρε μπορείτε να συνδυάσετε ομαδικά μαθήματα γιόγκα, πιλάτες, αερόμπικ, kickbox, Latin χορός και stretching. Ατομικά προγράμματα στα όργανα για ένα υγιές και ευλίγιστο κορμί κάτω από τις οδηγίες της Νικόλ. Κορφού Μάρε Boutique Hotel. Κορφού Μάρε Boutique Hotel. Ιδανικός χώρος συνάντησης. Πας και ησυχάσου. Μανιταροχώρα, στο ηθεσιακό κέντρο Κορέξπο. Μ' αρέσει πολύ που με παίρνει. Πηγαίνω σχολείο με τόσα όνειρα. Θέλω να πετύχω. Να ζήσω την εποχή μου, εκεί που χτίζεται το μέλλον. Μπορώ να τα καταφέρω. Ξέρω ποιον πρέπει να εμπιστευτώ. Φιλολογικό Φροντιστήριο Παπαδάτου. Μοιραζόμαστε το όραμα των μαθητών για σπουδές. Κερδίζουμε μαζί τις πρωτιές. 35 χρόνια παρουσίας. 35 χρόνια επιτυχίας. Φιλολογικό Φροντιστήριο Παπαδάτου. Μαντζάρου 13. Τηλέφωνο 35256. Κέρκυρα. Από εδώ ξεκινήσαμε κι εμείς.
Η εβδομαδιαία εκπομπή του Start εκτός κέντρου με το Τρίφωνα Βέργη. Αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουνίου, ζωντανά από τους Αγραφούς. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Υπάρχει θέμα, καλεσμένοι μας απόψε ο Θωμάς Καντερές, νεολαίοι όλοι. Ο Θωμάς είναι απόφοιτος ΤΕΗ Διοίκησης και Οικονομίας. Η Μαρία Κυπριώτη απόφοιτος των ΤΕΗ Αθηνών και ο Νίκος Κούτρας απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών. Τώρα όταν είπα Πολιτικών Επιστημών μου μπήκε στο μυαλό, θυμήθηκα μια καταπληκτική ελληνική κωμωδία. Τέλος πάντων, θα σου την πω. Έπαιζε τότε η αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου. Τι έχεις τελειώσει, του έλεγε. Α, και έλεγε πολιτικές επιστήμες. Ναι, πολιτικές επιστήμες και δούλευε ρεσεψιονίστ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να έρθουμε επί του προκειμένου, η συζήτησή μας είναι πώς βλέπουν οι νέοι τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.